Με περισσότερους από 200 αθλητές ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου το Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα επί τραπέζιας αντισφαίρησης στην Αλεξανδρούπολη. Στη διοργάνωση που φιλοξενείται για τέταρτη χρονιά στην πρωτεύουσα του Εύρου και η οποία ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής, συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές από όλη τη χώρα. Η Αλεξανδρούπολη ανοίγει τις πόρτες της για την τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση, είναι το τέταρτο πανελλήνιο τουρνουά που γίνεται στην πόλη μας, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 210 αθλητές από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, από τη Φλόρινα, από την Αθήνα, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Συνολικά μαζί με τους προπονητές και τους συνοδούς πλησιάζουν τα 400 άτομα. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμο Αλεξανδρούπολης που στηρίζει αυτή την προσπάθεια για ακόμη μια φορά και ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στους χορηγούς μας που δείχνουν ακόμα μια φορά τη στήριξή τους. Η χαρά του αθλητισμού, η χαρά η δικιά μας, γιατί και εμείς δίνουμε τον χρόνο μας και κάτι τέτοιες στιγμές παίρνουμε πολύ αγάπη και χαρά πίσω. Δεύτερη χρονιά συνεχόμενη που γίνεται στην πόλη το αντίστοιχο τουρνουά, ακόμα καλύτερα φέτος από πέρσι, με περισσότερες συμμετοχές, πολύ σημαντικό, και από την ίδια την πόλη με τα δύο σωματεία εδώ που κάνουν εξαιρετική δουλειά, με τη στήριξη φυσικά του Δήμου, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα μπορούσαμε χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση να γυρνάμε στην Ελλάδα να κάνουμε τουρνουά τόσο μεγάλα και τόσο όμορφα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι ως Ομοσπονδία. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Η Αλεξανδρούπολη είναι επικοινωνιστική πόλη. Έχει πάρα πολλούς αθλητές, καλούς προπονητές, καλό επίπεδο και τιμούμε εμείς με την παρουσία μας όλη αυτή τη διοργάνωση. Εμείς οι προπονητές έχουμε έρθει από όλα τα μέρη. Βρίσκονται περίπου γύρω στους 200 αθλητές μαζί με συνοδούς, γονείς, προπονητές, γύρω στα 300 άτομα στην πόλη σας. Πολύ ωραία διοργάνωση. Τώρα είναι στην αρχή, θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Από αυτές τις διοργανώσεις είναι τα Πανελλήνια Αναπτυξιακά, θα βγουν οι επιλαγόντες για τις εθνικές ομάδες για να είναι υψηλό επίπεδο οι αγώνες. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και εμείς σαν προπονητές να συζητήσουμε μεταξύ μας και πράγματα, θέματα που μας αφορούν το κλάδο μας.